Mercedes GLE, ανανεωμένη, επιβλητική, με πάρα πολλά τεχνολογικά καλούδια. Περιμένουμε τα παιδιά από το πρωινό του Star. Breakfast at Star. Ελένη Χατζίδου και Θεοκλή Παύλου, όταν ήρθαμε στη δική σας εκπομπή, μας φωτίσαν σαν πριγκιπόπουλα. Τώρα εγώ θα σας έχω σαν βασιλόπουλα. Και με το GLE, όντως θα τους έχουμε. Να σας πω κάτι. Λέει. Καταρχάς, καλώς ήρθαμε. Όταν είπαμε θα οδηγήσω, ρε παιδί μου, χάρηκα πάρα πολύ. Αλλά τώρα που μπήκα εδώ, αγχώθηκα. Νιώθω πάρα πολύ πίσω. Καταρχάς, για να μην αγχώνεσαι, θέλω να πω πόσο χαίρομαι που είμαστε στο Traction. Πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δει την εκπομπή Traction στο και μία φορά στη ζωή του. Το συζήταγα εγώ με τον πατέρα μου, τα ζούσε. Το συζήταγα με τον αδερφό μου. Πολύ συγκινημένο είμαι. Χαιρόμαστε πολύ. Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι. Αυτό δεν θα είναι απλά έτσι μια βόλτα, θα είναι εμπειρία. Θέλω όπως είμαστε σταματημένοι να βάλεις τον γκάζι στο πάτωμα για 30 μέτρα. Τον γκάζι στο πάτωμα. Το πατήσεις πολύ δυνατά. Μια επιτάχυνση. Πιάσε το τιμόνι. Πιάσε το τιμόνι καλά. Έτσι, για να έχεις την αίσθηση της δύναμης. Πάμε. Τέρμα γκάζι. Ένα, δύο, τρία. Τέρμα, τέρμα, τέρμα. Αμάν. Άλλαξε και ο ήχος, γιατί μπήκε ο κινητήρας σε λειτουργία. Και πολύ γρήγορα. Το άλλαξε ο χαρακτήρας. Το χρονικό περιθώριο που άλλαξε ταχύτητες. Τρεις ταχύτητες άλλαξαν πρώτα. Ναι, αμέσως. Ακριβώς. Πόσο γρήγορα έφυγε. Ένιωθα πάρα πολύ ασφαλής. Από τη δύναμη με ίσως πήγα πίσω και μου φάνηκε έτσι πολύ πρωτογνωρό. Είμαι αλλά ήμουν ασφαλής. Είμαι κι εγώ εδώ. Ελένη, σε παρακαλώ, όρομα γυναίκα. Ξέρετε τι δώρο μα ζήτησε η Μελίτα. Τώρα για την πρωτοχρονιά. Ένα αυτοκινητόδρομο και αυτοκινητάκια. Ναι. Α, είναι το αυτοκίνητο. Έχει πάρει τον μπαμπά. Λέτε να γίνει έτσι η επόμενη έτσι που να μπει μέσα στα πράγματα. Ναι, Μισελ Μουτών, τη θυμάσαι. Αυτοκίνητα με ταχύτητες εδώ, όπως ξέρουμε, όπως κάνετε φαντάζομαι το ουράνιο. Οδηγάμε και τέτοια. Έτσι. Ναι, όλα τα. Βγαίνουνε πια. Να με. Η αλήθεια είναι η δράση είναι προς τα αυτόματα. Σιγά σιγά είναι προς εξαφάνιση. Παλιά πήγαινε 4.000 στροφές, 3.000 στροφές, χάλαγε στα μάξι και δεν ήταν και τόσο ξεκούραστο τα χιλιόμετρα. Ναι, για το μέσο οδηγό είναι πολύ καλύτερα το αυτόματο κυβότιο. Και ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Ειδικά μέσα στην πόλη, λιγότερες φορές και σίγουρα οι αλλαγές πλέον γίνονται τόσο γρήγορα που ακόμα και ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο την ταχύτητα των αλλαγών σε καθημερινή. Οπότε και η συντήρηση δεν είναι καλύτερη του. Βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν σε έχει επηρεάσει την ταχύτητα. Δηλαδή την προσπέρασή σου θα την κάνεις, αν θες να κάνεις κάτι. Το κάνεις. Έχω οδηγήσει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Συνεργείο, και έχω οδηγήσει κινταλίκα. Κινταλίκα, ναι. Αλήθεια, γιατί είχα ένα δάσκαλο οδήγησης, το Βαγγέλη, καλή ώρα να είναι όπου και να είναι, ο οποίος είχε. Όχι κινταλίκα, φορτηγό. Και μου λέει, θέλεις. Του λέω, θέλω. Και με βαλέτσι οδήγησε, οκ. Όπως λέγανε παλιά, είσαι. Είμαι μέσα. Βλέπεις τους τροχούς δεξιά-αριστερά. Ναι. Βλέπω μόνο τους τροχούς και το περίγραμμα που είναι πιο μπροστά. Είναι σαν να λείπει η μούρτη αυτοκινήτου. Και ανά πάσα στιγμή βλέπεις τι γίνεται μπροστά και κάτω από το αυτοκίνητο. Οπότε συνήθως αυτό που έκανες έτσι και προσπαθούσες να το κάνεις πλέον. Όχι, ναι. Δεν πίστευα ποτέ ότι είναι μόνο σε παιχνίδια τώρα. Ναι. Και η κλίση του δρόμου, βλέπεις μείον 6% κατοφέρεια τώρα. Πόσο στρίβεις. Κάνει και τη δουλειά τη δικιά σας όταν λέτε τον δρόμο που διαβάζετε σαν χαρτί. Θα μπορούσε για να μας καταργήσει. Θα μπορούσε λίγο να το. Δεν μπορεί να σε παράγοντα που δεν περιμένει, δεν μπορεί να κάνει κάτι όπως ένας άνθρωπος. Έχεις ένα βοηθό δίπλα σου πάντα στα δύσκολα. Πολύ άνετο εκεί, είδα και χώρους έχει και πίσω και παπαγκάζι ιδέες. Εκεί να βάλεις βαλίτσα. Θα το ευχαριστηθείς. Να πας ταξίδι, να το ευχαριστηθείς. Ναι, έχει τη σημασία ότι είναι οικογενειάρχης, αλλά όχι μόνο. Αν είσαι ένας δραστήριος τύπος, δηλαδή τώρα εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος, μου έκανα να κάνω καγιάκ. Θέλω να βάλω τα πράγματά μου, τις αλλαγές με τα πράγματα, οτιδήποτε έχω μέσα. Γιατί είμαι άνθρωπος αυτοκινήτου που ζω και λίγο μέσα στα μάξι. Έχει ξεπεράσει πολύ τα 30 κύπελα που είχα διαβάσει κάπου, μετάλλια. Όχι. Δεν, επειδή είμαι ψυχαναγκαστικός, ήταν να πάμε στα 33 μετά, που ήταν ένας αγώνας. Άφησα τον αγώνα για να μείνω στα 30. Και ξέρω ότι. Για 0415 δεν πήγες στην Ολυμπιάδα. Ακριβώς. Ναι. Παιδιά, ξέρω είναι πολλά. 0415 ρε φίλε, το διανοήσω. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό το όνειρο. Δεν θέλω να πει αυτό λόγο, αυτό δείχνει τώρα. Καταλαβαίνεις, δεν θέλω να τα πω εγώ. Παιδιά, αλήθεια το ξέρετε ότι μαθαίνω πράγματα για αυτόν. Δεν τα λέει, δεν το αρέσει να μιλάει ρε παιδί. Τον γνωρίζω καλύτερα και μέσα από την εκπομπή. Τώρα δηλαδή, γιατί εντάξει, είμαστε μαζί από το 18, παντρεμένοι. Κάτι στιγμή παντρευτήκαμε σχεδόν. Πότε γνωριστήκαμε, 15 Αύγουστο, 18. Και το 19 τον Ιούνιο παντρευτήκαμε με πολιτικό. Το πήρε από το στόμα μου, ναι, και μετά ήρθε θρησκευτικό όμω. Μετά ο θρησκευτικό το 21, εντάξει, άργησε γιατί ξέρει με τον κορονοϊό και όλα αυτά το καθυστερήσαμε. Αλλά το μελιτάκι ήρθε τον Σεπτέμβριο του 19. Πολύ γρήγορα γίνανε όλα. Οπότε και εγώ στην ουσία τώρα το γνωρίζω.
Το feeling που έχω είναι απίστευτο. Καταλαβαίνετε, και εγώ βλέπω ότι η τεχνολογία έχει ξεφύγει, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Δηλαδή, βλέπω ότι ο κάθε ένας που κάθεται στο αυτοκίνητο μπορεί να έχει αυτό που θέλει. Από θέρμανση, από θέση. Δεν είναι ότι έχει δύο μεγάλες οθόνες 12,3 ιντσών. Γενικά, έχουμε συνηθίσει πλέον. Όλοι πλέον υπάρχουν οθόνες, οι οποίες βέβαια δημιουργούν και μια ενιαία αίσθηση. Το σημαντικότερο είναι οι λειτουργίες που προσφέρει και πόσα διαφορετικά πράγματα μπορεί να δει και να ελέγξει ο οδηγός. Αυτά τι κάνουν όλα αυτά εδώ. Εδώ είναι η θερμοκρασία σε κάθε τροχό. Ναι. Μεμονωμένα σε κάθε τροχό η θερμοκρασία. Και εδώ πέρα είναι αέρας, πόσο αέρα. Ναι, πίεση. Πίεση. Το δεξιό που είναι 403 μέτρα είναι το υψόμετρο από τη θάλασσα. Αλήθεια. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Μπορώ να πω κάτι για σας, αν μου επιτρέπετε. Άμα είναι καλό, ναι. Η Άση Μπίλιου είναι αγαπημένη και των δύο όλων μας. Ναι, καλά. Να άτομο, λοιπόν. Καρκινάκια και τα δύο. Και όχι καρκινάκια. Δίδυμος είναι. Αφού εγώ είμαι 28 Ιουνίου, 22 ξεκινάει το ζώδιο. Λοιπόν, Ελένη, άκουσε με λίγα λόγια. Είμαστε τρεις δίδυμοι και είσαι μόνη σου. Προχωρά. Έχεις μπλέξει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι εσείς όλοι μαζί δεν κάνετε οι δίδυμοι. Βασικά είμαστε 2-4-6 εδώ μέσα. Έχει μπλέξει. Σωστή. Με το μεταξύ σας. Με δίδυμο δεν χάνεις όμως ποτέ, να τα λέμε αυτά. Δεν χάνεις ποτέ, δεν βαριέσαι ποτέ. Έτσι, τα καλύτερα παιδιά είμαστε. Η ζωή σου είναι κάθε μέρα και καλύτερη. Έχει ενδιαφέρον. Κάθε μέρα και πιο δύσκολη, αλλά καλή. Μα στη δυσκολία, όταν ανεβαίνει στο φωνοβλεπτή θέα. Βέβαια. Τη βλέπει. Το θέμα είναι ότι δεν κάθεστε ποτέ, δεν κάθεστε στα αυγά σα. Δεν μπορούμε. Αυτό να το θυμηθεί το βράδυ, με βλέπει τον καναπέ ξαπλωμένο. Ναι, αλλά όλη που μου λε σήκω. Εκεί να μου έχει κάνει όλη τη μέρα. Δεν σταματάει. Εδώ έχω μια πληροφορία όμω, Ιντεοχλή, αν μου επιτρέπει η Ελένη να το πω. Ναι, καλέ. Είναι ότι είστε παντρεμένοι, αλλά ζείτε χώρια με την έννοια πια. Βρίσκεσαι το πρωί στην εκπομπή, μετά σε εξαφανίζεσαι σε άλλη δουλειά 12 ώρες και βρίσκεσαι κατά 11 το βράδυ. Εκεί. Καλησπέρα, αγάπη μου, καληνύχτα. Προχαλητό, τα λέω καλά. Βρίσκεσαι χώρια και λέω πω, τώρα πρόσεξε τι θα πει. Κανόνισε με αρχή και λένε μένετε χωριστά αυτά τα μοντέρνα ζευγάρια. Ήμουν ξεκάθαρο. Είναι ο τρόπο ζωή τέτοιο που οι περισσότεροι πια περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να μπορέσουμε να πούμε και. Και υπάρχει ένα πλάσμα με Έλτα Δήμητρα, θυμάμαι καλά. Έτσι. Τώρα κοντεύει 4,5. Τι είπε πρώτα, μαμά ή μπαμπά είπε πρώτα. Αυτό είναι ένα από άντρα μου! Καλά, νομίζω έτσι είναι παντού, καλέ. Σε όλα μπαμπάκια του το έχουν πιο εύκολο, δεν ξέρω. Θεοκλή. Υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί καθημερινά που το βλέπετε στους δρόμους? Πού να ξεκινήσω. Είναι πολλά τα θέματα τώρα. Εγώ και ως ένας άνθρωπος με αναπηρία, είναι πολλά τα οποία βλέπω. Δεν θέλω να το βαρύνω το κλίμα μου, αλλά δυστυχώς. Τώρα είναι, σαν, και... είναι σαν να μην είναι όλα για όλους τα ίδια. Σαν να μην ζούμε όλοι με τέτοια δικαιώματα στον δρόμο. Θέλαμε να βγάλουμε το παιδί βόλτα και δεν μπορούσαμε. Δεν μπορείς να χάνεις στην Αθήνα δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Όχι, είναι τρομερό. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και εκεί που υπάρχει, κάποιος έχει βάλει. Θα σας πω μια ιστορία τώρα από τη μέρα που είχε γίνει το ατύχημά μου. Όταν έπαθα εγώ το ατύχημα, η μητέρα μου το έμαθα από τις ειδήσεις. Αυτή η γυναίκα μάθαινε το παιδί της είναι στην εντατική και χαροπαλεύει και έφυγε από το σπίτι και περπατούσε 1000 μέτρα να πάει να πάρει ταξί. Στα 1000 μέτρα αυτά, προφανώς και δεν σταμάτησε σε κανένα δρόμο, ούτε είδε δεξιά-αριστερά, ούτε τίποτα. Και από τότε δεν ξαναμίλησα ποτέ, ούτε φώναξα ποτέ σε δρόμο, ό,τι και να γίνει, ούτε παρατήρηση δεν έκανε. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο καθένας από πίσω. Έχει στη υπομονή. Δύσκολη στιγμή. Έχει υπομονή. Μείνεις έτοιμος να επιτεθείς αμέσως. Ευγένεια, καλοσύνη, Θεοκλή μου. Με αυτό θα κερδίσεις μόνο. Και αν αυτός ο άνθρωπος τελικά δεν είχε τίποτα και απλά το έκανε επειδή δεν έχει την παιδεία, δικό του πρόβλημα. Μην το πάρεις εσύ αυτό. Επιτέλους, Ελένη. Έχει ανάγκη. Ναι. Και το είχα στρίψει κι ένα ακόμα. Ωραία, εντάξει. Γιατί εγώ ξέρω να βλέπω και να διαβάζω. Σε παρακαλώ. Στα τρία αυτοκίνητα. Και τώρα μπορούμε, γιατί έχω στρίψει τελικά. Παιδιά, είμαστε στο τράξιον. Είμαστε στο τράξιον. Θα τρελαθεί ο παπάς. Πέρα αριστερό φλάσ, Ελένη. Στην πιο θρηλυκή εκπομπή τη ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, θε την πληροφορία να την πάρει το αυτοκίνητο. Αλλά ακόμα και να το έχει δει, θέλει να βάλει να έχει μια ωραία παρέα. Γι' αυτό βάζαμε εμεί τράξιον, π.χ. να δούμε. Είναι παρέα και το σπίτι, είσαι και παρέα. Πέρα από πληροφορία. Εγώ το είχα δηλαδή στο σπίτι μου αυτό. Ελένη, να σου πω κάτι. Έλα. Μπήκαμε στο τράξιον.